Καλημέρα. Γιώργη Χίβαν, ξανά κοντά σας, 29 Οκτωβρίου 2017. Ξανά με την γραμματική του Διονύσου του Θρακός, περί γραμματικής, και είμαστε σε σημείο περί στιγμής. Ο Διονύσου Θράκης καθορίζει και μια φορά από το κεφαλαιογράμματο αλφάβητο σε είναι κανονικό, κλασικό, πασίγνωστο γραμματική, τρόπος γραφής στην ουσία. Διαβάζουμε το σημείο αυτό, περί στιγμής. Στιγμής οι τρεις, τελεία, μέση, υποστιγμή. Και μεν τελεία, στιγμή εσύ διανύειας, απακισμένος σημείων. Μέση δε σημείων πνεύματος, ένεκεν παραλαμβανωμένων. Υποστιγμή δε διανύειας, μη δε που απερτισμένος, αλέτη εν λεούσε σημείο. Τι μη διαφέρει στιγμή υποστιγμής, χρόνο. Εν μεν γάρ την στιγμή πολύ το διάστημα, δε τη υποστιγμή παντελώς ο λίγος. Πάμε λίγο ένα παραπέρα, την παράγραφο μόνο πρώτη πρόταση, περί στοιχείου, γράμματα εσύν 24 από του Α μέχρι του Ω. Πήρα αυτά τα δύο σημεία για να τονίζω, θα μιλήσουμε ξανά, θα σχολιάζω ξανά περί στιγμής, αλλά εδώ επιθυμώ να σχολιάζω σε πλαίσιο του Τσατσόμηρο και τα σχήματα μέσα στο λόγο, δηλαδή πόσο να πούμε το ίδιο, ας πούμε, λέξη σημείο που γράφεται με το σίγμα ή τα μη εψιλον γιώτα ομικρον ή μπορεί να είναι, κάλλιστα, σίγμα ύψιλον και νη και σε αιώνες, δηλαδή να είναι συν και μείον, ένα στοιχείο ταλαντευόμενο. Το έχω γράψει άλλη φορά, δόξα τω, και παρόμοια έχουμε πιο κάτω, περί τα γράμμα, περί στοιχείο, από του Α μέχρι του Ω. Σήμερα λέμε από το Α μέχρι το Ω. Άρα, τέτοιες αλλαγές, οι αιώνες, ενδέχεται, λέω με φόβο Θεού και κάθε φύλαξη, να συσχετίζουν με αλλαγές αναγράμματα, με των αριθμών. Έτσι δεν μπορούμε να, το λιγότερο εγώ αποφεύγω να δαιμονοποιώ συνωμοσίες και τα λοιπά, αλλά αποδίδω όλες αυτές τις αλλαγές σε παράγοντες αλλαγών των μεταβολικών, μεταβολισμού κοινωνικών στην ανθρωπότητα και σε τόπους, χώρες και τα λοιπά, και ανάλογα και τη θέση, προθέση του κάθε μελετητή, κάθε ανθρώπο που ενδιαφέρεται για την γλώσσα που ομιλεί, να εκβαθύνεται σε αυτό. Ευχαριστώ. Γιώργη Χιβάν και μια φορά κοντά σας.